Και τώρα θα κλείσουμε την παρουσίαση αυτών των απόψεων με τον Νίκο Χρυσόγελο, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να μας πει δύο λόγια για τους αγώνες, για τις ερωτήσεις, για την υποστήριξη σε αυτόν τον αγώνα. Μόλις πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ με την συμπρόεδρο των Ευρωπαίων Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, τη Ρεμπέκα Κάρνς, και μέσα από την επαφή με τον κόσμο, με εσάς, με την άμεση επαφή, με αυτά που είδε, την καταστροφή, ακόμα και με την άλλη πλευρά συζητώντας, δημιουργήθηκε ένα καλό κλίμα, ένα κλίμα συμπαράστασης. Και για αυτό το κλίμα, για τις επόμενες κινήσεις, θα μας μιλήσει ο Νίκος Χρυσόγελος. Γεια σας. Χαίρομαι που είμαι έστω και μέσω του Skype ξανά μαζί. Θα ήθελα πολύ να είμαι Χαλκιδική με την Elizabeth May και με όλους τους λίγους από τις άλλες βαλκανικές χώρες και εσάς βέβαια. Είναι ένα προδομένο πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια σειρά από εκδηλώσεις, μια από τις οποίες αφορά και το θέμα του νερού. Και γι' αυτό πρέπει να είμαι εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτές τις επόμενες μέρες. Θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα από κοντά και να συζητήσουμε, να μιλήσουμε όλες τις πλευρές για τα θέματα της εξόρυξης του χρυσού. Η επίσκεψή μας όμως σε διατράνωσε την πεποίθησή μου και την πεποίθησή μας ως φόρος ότι το θέμα της εξόρυξης του χρυσού δεν είναι απλώς μόνο ένα περιβαλλοντικό θέμα μεταξύ πολλών άλλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά είναι και πλέον ένα σύμβολο για το τι μοντέλο οικονομίας θέλουμε, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε και ποιος παίρνει τις αποφάσεις για το μέλλον μας. Είναι στην πραγματικότητα ένα θέμα που αφορά τη δημοκρατία και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ήθελα να διαβεβαιώσω ότι και η Ρεμπέκα Κάρνς και όλη η αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την περιοχή της Χαλκιδικής και είχε μια πλήρη και άμεση εικόνα, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη πλέον για όλα αυτά τα θέματα και θα είναι σημαντική και συνεχίσει η παρουσία μας. Χαίρομαι που η Elizabeth May ήρθε στην περιοχή με πρόσκληση των οικολόγων πράσινων για να έχει μια πλήρη εικόνα, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μαζί μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Μαζί σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη, μαζί με τους πράσινους, με τους άλλους φίλους, με τα κινήματα στον Καναδά, μπορεί να έχουμε από κοινού την προοπτική να λύσουμε προβλήματα τα οποία μας αφορούν εδώ στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι και το μήνυμα της ΜΕΗ είναι ακριβώς αυτό, ότι οι αγώνες που είναι δίκαιοι, οι αγώνες που είναι πάντα δίκαιοι, αλλά κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες, αυτοί οι αγώνες δεν μπορούν παρά να κερδίσουν, γιατί αφορούν ακριβώς το μέλλον των παιδιών μας, αφορούν τα θέματα της δημοκρατίας, αφορούν τελικά τα θέματα μιας οικονομίας που είναι βιώσιμη. Δεν είναι απλώς νούμερα κέρδη, αλλά λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον των κοινωνιών. Και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει αυτός ο αγώνας που κάνετε. Θα είμαστε συνεχώς δίπλα, αλλά αξίζει και να υποστηριχθεί ευρύτερα από τις κοινωνίες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ μαζί. Και καταλαβαίνουμε ότι και εμείς και όλοι όσοι συμπαρασέκονται γνήσια σε αυτούς τους αγώνες είναι πάντα ευπρόσδεκτοι σε αυτό το γαλατικό χωριό που ταυτόχρονα εδώ χτυπάει η καρδιά της χώρας. Γιατί τις νίκες αυτές τις χρειαζόμαστε. Εν μέσω μιας κρίσης συστημικής που δεν φαίνεται να έχει τέλος, ο αγώνας αυτός είναι και κοινωνικός και πολιτικός και ταυτόχρονα και οικολογικός. Γι' αυτό και έχουμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας. Γι' αυτό και θα νικήσουμε. Γιατί θέλουμε τη γη και το νερό και όχι ένα τάφο φτιαγμένο από χρυσό. Να είστε καλά.